Το πρώτο ημίχρονο μεταξύ ΑΕΚ και Καβάλας θα το θυμούνται λίγοι, αφού ήταν ελάχιστες οι ευκαιρίες από τις οποίες απειλήθηκαν οι δύο τερματοφύλακες. Κι όμως υπήρξε μια φάση η οποία άλλαξε τη ροή του αγώνα. Μπλάνκο πήρε Καφές, ο Μπλάνκο πάει να κάνει σούτ εκεί, ο Καφές κυνηγάει τη φάση, μπαίνει στην περιοχή πέναλτι για την ΑΕΚ στο 32. Άμεσο σφύριγμα του Σιδηρόπουλου στην ανατροπή του Καφέ. Στο 32ο λεπτό το πέναλτι για την ΑΕΚ. Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπλάνκο στο 33ο λεπτό άνοιξε τον δρόμο για να πετύχει τελικά η ΑΕΚ μια εύκολη νίκη, αφού στην συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και αν ήταν λίγο πιο προσεκτικοί θα μπορούσαν να πάνε ακόμα πιο άνετα στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Καθυστερήσεις θα έχουμε στο μάτς ένα λεπτό, ενώ η ΑΕΚ με τον Τζεμπούρ πάει για δεύτερο γκολ. Πλασέ, αποκρούει ο Ιτάνς, δεν μπορεί ο Μπλάνκο, ευκαιρία στο 45 ακριβώς. Καβάλα come here for defend. They defend very good the first half. Then when we score the penalty, everything was a little open. They have to go out and to make the game. Με την έναρξη του δεύτερου 45 λεπτού, η Καβάλα είχε την ευκαιρία της να ισοφαρίσει και να βάλει την ένωση σε περιπέτειες. Γεωργία στην κεφαλιά, δεν απομακρύνει την μπάλα. Ο Ρούμα έχει μείνει μόνος του ως Μολάρεκ και έχει την ευκαιρία να πλασάρει. Το πλασέ out, μεγάλη στιγμή για την Καβάλα. Δεν παίξαμε καθόλου καλά, δεν μπήκαμε ποτέ στο παιχνίδι. Ήταν μια κακή εμφάνιση. Δεν πήγε καλά. Ήταν μια κακή εμφάνιση από όλη την ομάδα. Οι φιλοξενούμενοι δεν τα κατάφεραν και 4 λεπτά αργότερα ο Γιάχιτς, σε συνεργασία όμως με τον Λεωνάρντο, έδιωξαν το άγχος από τους γηπεδούχους. Το κόρνερ του Σκόκο, δεν φτάνει η μπάλα στο Τζεμπούρ, το σουτ του Λεωνάρντο, γκολ για την ΑΕΚ 2-0. Να δούμε αν έχει ακουμπήσει ο Γιάχιτς, ο οποίος πανηγυρίζει. Από αυτή την κάμερα εδώ είναι καλύτερο το πλάνο. Ναι. Ίσα ίσα ακουμπάει την μπάλα ο Γιάχιτς και χρήζεται σκόρερ ουσιαστικά. Ναι, όταν σούτει η μπάλα, eu vi que o Γιάχιτς tocou um pouco nela, por isso nem comemorei. Mas o mais importante é que a bola entrou, nos deu uma tranquilidade ali, o 2-0, para que depois pudéssemos fazer o terceiro e fechar a partida. Το γκολ πιστώθηκε τελικά από την στατιστική υπηρεσία στον Σανέλ Γιάχιτς, ο οποίος μάλιστα ξεχώρισε γενικά με την απόδοσή του. Μέχρι το φινάλε, η ΑΕΚ κατάφερε να δημιουργήσει 3 ακόμα ευκαιρίες για γκολ. 2 με τον Ισμαήλ Μπλάνκο και 1 με τον Λεωνάρντο. Ο Ιτάνς όμως κρατούσε το σκορ σε χαμηλά επίπεδα. Γκέντζογλου απελευθερώνεται, υπέροχο στυλ. Βλέπει το Λεωνάρντο λίγο πριν 2 Βραζιλιάνος από το μάτς, χάνει την ευκαιρία να κάνει το 3-0 στο 65. Ταχύτατα ο Γεωργίας, σέντρα για τον Μπλάνκο, το σούτ, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Αποκρούει ο Ιτάνς στο 72. Yeah, bad game because we lost training, so I think there's nothing more to say than the result today for us. We try our best and yeah, we lose the game and set. Η Καβάλα, αν και είχε περιοριστεί σε δευτερεύοντα ρόλο, δεν παράτησε το παιχνίδι και σε δύο περιπτώσεις, μία με τον Νουάτσι στο 53ο λεπτό και μία με τον Ντικρόκ στο 64ο, θα μπορούσε να είχε νικήσει τον Σεμπάστιαν Σάχα. We broke by the penalty. Always a game is starts by things who are important. The penalty was very important in this game. Because there was nothing dangerous for us till the penalty was in the goal. Τελικά την δική του πινελιά στην αναμέτρηση έβαλε ο Γκουστάβο Μαντούκα 9 λεπτά πριν το φινάλε. Ενώ η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να φτάσει στο 3-0 και το κάνει. Να και ο Μαντούκα στο 81 χρήζεται σκόρερ.